Στα άκρα έχει φτάσει η κόντρα μεταξύ των γιατρών μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, του μελών ΔΕΠ, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης και της διοίκησης του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Ο διοικητής του νοσοκομείου επεσήμανε πως θα πρέπει οι αμφότεροι να ρίξουν τους τόνους για το καλό των ασθενών. Χαρακτήρισε όμως ύποπτο το γεγονός ότι οι γιατροί εκφράζουν τόσο έντονα τη δυσαρέσκειά τους τώρα, που είναι η περίοδος της αξιολόγησης των διοικητών των ελληνικών νοσοκομείων. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε περίοδο αξιολόγησης των διοικητών των ελληνικών νοσοκομείων προέβαλε ως αιτία των κατηγοριών που εξαπολύουν στο πρόσωπό του τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Νίκος Ραπτόπουλος. Γιατί αυτή την εποχή, γιατί βγήκαν εναντίον ενώ τρία χρόνια πηγαίναμε καλά και προσπαθούσα να ισορροπήσω αυτό το νοσοκομείο, να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή, να είναι καλά το νοσοκομείο και αυτοί που έρχονται να επισκεφθούν. Γιατί αυτή την περίοδο. Λέω ξεκάθαρα τη σκέψη μου και απαντώ. Αυτή την περίοδο κρινόμαστε και έχουμε επιβάλει βιογραφικά. Επομένως, όλος αυτός, όλη αυτή η φασαρία που γίνεται, πιθανόν είναι να μειωθούν τα μόρια του Ραπτόπουλου απέναντι στον Υπουργό, να δείξουμε ότι ο Ραπτόπουλος δεν έκανε καλά τη δουλειά του ή ότι δημιουργούνται φασαρίες μέσα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει μια ησυχία. Οι γιατροί θα πρέπει να έρθουν και να κάνουν το ιατρικό τους έργο. Ο διοικητής να κάνει το έργο που το έχει εμπιστευτεί ο Υπουργός. Μας κρίνει ο Υπουργός. Όσο για τις κατηγορίες περί κακοδιαχείρισης του νοσοκομείου από τον ίδιο, ο κ. Ραπτόπουλος επεσήμανε πως τα οικονομικά στοιχεία και τα έξοδα του νοσοκομείου αποστέλλονται καθημερινά στο Υπουργείο Υγείας και πως η μείωση δαπανών που έχει επιτευχθεί αγγίζει το 40%. Αν έκανα κακοδιαχείριση. Αυτά μεταφέρονται, όπως ξέρετε, μέσα ενός προγράμματος που λέγεται ΣΥΝΕΤ και μεταφέρεται καθημερινά στο Υπουργείο, δηλαδή ο Υπουργός έχει ανά πάσα στιγμή την εικόνα του κάθε νοσοκομείου στην Ελλάδα. Ένα είναι αυτό. Υπάρχουν τα πεπραγμένα που μπορώ να σας πω ότι στην τριετία με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τη βοήθεια των ανθρώπων που εργάζονται και δεν φαίνονται πουθενά ποτέ βέβαια, αλλά είναι αυτοί που κρύβονται, που είναι κρυμμένοι σε εισαγωγικά και δουλεύουν και φτάσαμε εδώ, κάναμε έναν περιορισμό των δαπανών στην τριετία αυτή που αγγίζει περίπου το 40%. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Βεβαίως κάποια πράγματα μπήκαν στη θέση τους. Κάποια πράγματα που πολλοί γιατροί ακόμη λένε ότι καλώς γίνονται και πλέον θα πρέπει να βγει ο γιατρός από το καθήκον να τηλεφωνεί στις εταιρείες να λέει φέρτε μου εκείνο το υλικό ή φέρτε μου το άλλο το υλικό γιατί ήταν υπεύθυνος. Τώρα πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπεύθυνοι είναι το νοσοκομείο, είναι οι προμηθευτές. Ας ηρεμήσουμε και σε επιτελέσει ο καθένας το έργο και τις αρμοδιότητές του για το καλό του νοσοκομείου και κυρίως των ίδιων των ασθενών, υπογράμμισε ο κ. Ραπτόπουλος. Είμαστε σε μια διαφορετική πορεία για το πώς βλέπουμε αυτό το νοσοκομείο. Την τελική απόφαση θα την πάρει ο Υπουργός και επομένως. Για ποιο λόγο να σηκώνουμε τόση σκόνη, να δημιουργούμε τόση, να σας πω, αμφιβολία, να βλέπει ο κόσμος και να λέει μα πώς θα πάω στο νοσοκομείο και τα λοιπά, αυτοί εδώ μαλώνουν μεταξύ τους. Για μένα δεν είναι πράγματα που θα πρέπει το νοσοκομείο να βγαίνει. Ας ηρεμήσουμε, ας ρίξουμε τους τόνους, ας δει καθένας το ρόλο του μέσα στο νοσοκομείο για να πάει μπροστά η υγεία, τουλάχιστον αυτή. Μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε τις δυνατότητες, υπάρχουν γιατροί επιπέδου που μπορεί να προσφέρουν, να μην μπαίνουμε στα χαροκόμματα και βγάζουμε τα σπαθιά μας. Εγώ είμαι εδώ να βοηθήσω και όχι να δημιουργήσω προβλήματα. Και από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης στο λιμάνι της πόλης, το οποίο πλέον έχει και τυπικά νέα διοίκηση. Πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης είναι πλέον ο κύριος Σταύρος Σταυράκοκλου, τον οποίο τον καλωσορίζω.